Χριστός Ανέστη σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά στο τραγούδι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, στη λύρα ο Γιάννης Χωραφαΐδης, στον ταούλι ο Κυριάκος Ξινόπουλος. Μέσα από τη μουσική παράδοση, από όταν ήρθανε από τους μαύρους δρόμους της προσφυγιάς, ποντιακός ελληνισμός, από τον Πόντο εδώ, επιβίωσε μέσα από τους συλλόγους που σιγά σιγά δημιουργήθηκαν. Αυτά τα παιδιά σήμερα είναι η νέα γενιά, τα οποία μέσα από τη μουσική, τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, βιώνουν και τα ίδια τους, τη ρίζα τους, την ταυτότητά τους, τον ελληνισμό τους. Ας είμαστε περήφανοι για αυτή την νεολαία. Κάναμε τη σημερινή αυτή εκδήλωση εις μνήμη της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, γιατί από το 1919 που έγινε η δεύτερη φάση της μεγάλης γενοκτονίας του ελληνισμού, δεν δικαιώθηκαν 353.000 ψυχές μέχρι σήμερα. Παγκόσμια έγινε γνωστή η ορολογία με την ελληνική λέξη γενοκτονία. Γένος και κτίνο, δηλαδή σκοτώνω το γένος. Όμως, μέχρι σήμερα, οι 353.000 ψυχές δεν έχουν δικαιωθεί, παρόλο που οι Πόντιοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια προσπαθούν μέσα από τους συλλόγους τους να την βγάλουν στο προσκήνιο και να πάρει παγκόσμια εμβέλεια. Η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού είναι η δεύτερη φάση της γενοκτονίας του ελληνισμού. Η πρώτη φάση ήταν στις 6 Απριλίου του 1914 στην Ανατολική Ρωμυλία, όταν οι Έλληνες εκεί έζησαν το Μαύρο Πάσχα των Θρακών. Έρχεται η εποχή 19 Μαΐου του 1919, τότε με την αποβίβαση του Κεμάλ Ατατούρκ στη Σαμσούντα, και άρχισε η αγριότερη φάση της γενοκτονίας, η οποία βρήκε την τελική λύση όπως την ήθελαν αυτοί, γιατί είχαν συμβούλους Γερμανούς και τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής και την Σοβιετική Ένωση, και ήρθε η τελική λύση με την γενοκτονία του μικρασιατικού ελληνισμού στις 14 Σεπτεμβρίου του 1922, όπως τον έχουν βαφτίσει τα τελευταία χρόνια ο συνωστισμός. Είναι η μέρα μνήμης αυτή η σημερινή μέρα, και κάποια στιγμή θα πρέπει ο ελληνισμός να λειτουργήσει ενωτικά και συλλογικά. Αυτές οι τρεις γενοκτονίες να γίνουν μία, γιατί ουσιαστικά είναι η γενοκτονία του ελληνισμού. Τόσα χρόνια σε αυτή τη γενοκτονία και μετά τα ιστορικά χρόνια που ήρθανε, υπήρχαν και υπάρχουν δύο έννοιες, δύο λέξεις. Η λέξη και η έννοια εθνικός διχασμός, και στην αντίπερα όχθη η λέξη και η έννοια εθνική καταστροφή. Σας συνδέω με αυτές τις δύο λέξεις που είπα και τον σημερινό μας καλεσμένο, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, τον οποίο ξέρουμε και αγαπάμε όλοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι εν αποστρατεία αξιωματικός του ελληνικού στρατού, είναι με τον βαθμό του αντισυνταγματάρχη. Τον έχουμε γνωρίσει και σαν συγγραφέα, τον έχουμε γνωρίσει και σαν γεωστρατηγικό αναλυτή. Είναι από τους ανθρώπους που ξέρουν πάρα πολύ καλά τα ελληνοτουρκικά και γενικά την γεωστρατηγική ανάλυση. Και ο τίτλος της σημερινής μας εκδήλωσης λέγεται «Παρελθούσες και μελλοντικές γενοκτονίες, ο ρόλος του πολιτικού συστήματος». Τις παρελθούσες γενοκτονίες τις ζήσαμε ιστορικά. Υπάρχει μια ιστορική συλλογική καταγραφή και μια ιστορική συλλογική μνήμη. Είναι του θρακικού ελληνισμού, του ποντιακού ελληνισμού, του μικρασιατικού ελληνισμού. Μελλοντικές γενοκτονίες θα μπορούσαν να υπάρξουν κάλλιστα. Πάντοτε ένα πολιτικό background υπάρχει, ένα παγκόσμιο background υπάρχει,
και η θέση πάνω της Ελλάδος σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Θα ήθελα να αναφέρω ότι συνδιοργανωτής σε αυτή την εκδήλωση είναι η Εύξη Νοσηλεύης Χιβέριας. Πόντι! Ένα χειροκρότημα στην Εύξη Νοσηλεύης, παιδιά, είναι συνδιοργανωτής. Ήρθατε κι αυτήν. Και θα ήθελα να ενημερώσω ότι στην αφίσα είχαμε ανακοινώσει ότι θα προηγηθεί τρισάγιο στη μνήμη της γενοκτονίας. Όμως, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, το τρισάγιο αυτό θα γίνει αύριο Κυριακή στις 10.30 στην πλατεία του Καπετανίδη. Οπότε, γι' αυτό και λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων των ιερέων, δεν έγινε σήμερα. Προλάβαμε, το ανακοινώσαμε, ζητούμε συγγνώμη γι' αυτό εδώ. Θέλαμε και εμείς να γίνει τρισάγιο. Όμως, το καλύτερο θα είναι αύριο στην πλατεία Καπετανίδη. Η Εύξη Νοσηλεύσχη θα είναι εκεί και όλοι οι σύλλογοι και θα γίνει εκεί το τρισάγιο όπως είναι καθιερωμένο κάθε χρόνο. Παρακαλώ πολύ, κύριε Καλυτερίδη. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς, θα παρακαλούσα πολύ όλοι όρθιοι και ενός λεπτού σιγή εις μνήμη του ελληνικού ποδιακού ελληνισμού. Πέρασε του ενός λεπτού σιγή. Αθάνατη! Επειδή δεν έχω ούτε αντιλιακό, ούτε καπέλο, ούτε γυαλιά. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, πρώτα απ' όλα ευχαριστίες στην Πρωτοβουλία Πολιτών Βέρειας. Πιστεύω στις πρωτοβουλίες, σε αυτές φυσικά που είναι χωρίς ιδιαίτερους στόχους παρά μόνο να προσφέρουν στο κοινό καλό. Να ευχαριστήσω λοιπόν την Πρωτοβουλία Πολιτών Βερίας, όπως επίσης και την Εύξη Νοσηλεύσχης Χιβέριας για τη συνδιοργάνωση. Επειδή οι καιροί που ζούμε, ακούμε νέος ψυχρός πόλεμος, τα σύνορα χαλαρώνουν, και επειδή είναι σε εξέλιξη διαδικασίες που μπορεί να οδηγήσουν σε μελλοντικές γενοκτονίες, στην ομιλία μου θα υπάρχει και μια γεωπολιτική προσέγγιση όσων συνέβησαν τότε και όσων πιθανόν να συμβούν στο μέλλον. Θα ξεκινήσω από το 1839. Το 1839 ο Σουλτάνος, πιεζόμενος από τους Δυτικούς, είχε ιδρυθεί μόλις το ελληνικό κράτος. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία αντιμετώπιζε προβλήματα και διαρθρωτικά. Ήταν μια αυτοκρατορία χωρίς ποινικό κώδικα, χωρίς δική της βιομηχανία, χωρίς υψηλή την τεχνολογία της εποχής, και άρχισε σταδιακά να χρεώνεται στη Δύση, και έτσι απέκτησε η Δύση, οι μεγάλες δυνάμεις απέκτησαν τη δυνατότητα να ασκούν πίεση. Κατόπιν πιέσεων λοιπόν της Δύσης, των μεγάλων δυνάμεων, η Οθωμανική Αυτοκρατορία αποφάσισε για πρώτη φορά να κάνει μεταρρυθμίσεις, διοικητικές μεταρρυθμίσεις, δίνοντας κάποια δικαιώματα στους μη μουσουλμανικούς πληθυσμούς της Αυτοκρατορίας. Σημειωτέων ότι οι μη μουσουλμανικοί πληθυσμοί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πρώτον δεν στρατεύονταν, γιατί η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν μια θεοκρατική εξουσία. Οι πόλεμοι που έκανε ήταν τζιχάντ, ιερή πόλεμη, και ήταν ανακόλουθο και ρηπαρό χριστιανοί να συμμετέχουν σε ένα ιερό μουσουλμανικό πόλεμο. Αλλά και αναπλήρωναν αυτή την υποχρέωση προς το κράτος με υψηλότερη φορολογία σε σχέση με τους μουσουλμάνους. Όμως δεν είχαν δικαίωμα στη ζωή, στην περιουσία, στην τιμή.
Δηλαδή ο τοπικός άρχοντας είχε δικαίωμα σε όλα αυτά, στη ζωή, στην περιουσία και στην τιμή. Άρχισαν λοιπόν να δίνονται τέτοια, να αναγνωρίζονται τέτοια δικαιώματα με το διάταγμα του Ροδόνα ή διάταγμα των Ρόδων, Χάτι Σερίφ, 1839. Και ονομάστηκε έτσι γιατί εκφωνήθηκε αυτό το διάταγμα στον Ροδόνα, δηλαδή σε μια περιοχή που ήταν ένας τριανταφυλαιώνας, ας πούμε. Το δεύτερο διάταγμα, παρόμοιο, το οποίο πλέον αναγνώριζε ισότιμα δικαιώματα σε χριστιανούς και σε μουσουλμάνους και μη μουσουλμανικούς πληθυσμούς, όπως είναι το σωστό, ήταν το Χάτι Χουμαγιούν 1856. Αυτά τα δύο δικαιώματα εκμεταλλεύτηκαν με ή χωρίς εισαγωγικά οι μη μουσουλμανικές κοινότητες και σταδιακά παρουσίασαν μία άνθηση και πληθυσμιακή και οικονομική και πνευματική και πολιτισμική. Και με δεδομένο ότι δεν στρατεύονταν ο ανδρικός πληθυσμός, το εμπόριο, οι οικονομικές διαδικασίες, ακόμα και ο τραπεζικός τομέας σταδιακά πέρασε στα χέρια. Ο τραπεζικός και ο χρηματοπιστωτικός στα χέρια των Αρμενίων, το εμπόριο και η βιομηχανία σε μεγάλο βαθμό των Ελλήνων και των Αρμενίων, ακολουθούσαν οι Ασσύριοι και φυσικά οι Εβραίοι. Αυτή η κατάσταση, αν δούμε τα διαγράμματα της αύξησης του πληθυσμού στη Σμύρνη, στην Προύσα, στην Κωνσταντινούπολη, στην Τραπεζούντα ή ακόμα και την ίδρυση σχολείων, πανεπιστημίων, ανωτέρων σχολών της εποχής, θα δούμε ότι τα διαγράμματα έχουν μια ανωδική πορεία, κάθετη σχεδόν, και τότε έχουμε βλέπουμε να χτίζονται και τα περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ναοί, περίλαμπρα κτίρια των ελληνικών και των αρμενικών κοινοτήτων. Αυτό στα τέλεια του 19ου αιώνα, δηλαδή από το 1880-85, άρχισε να δημιουργεί τεράστιες ανησυχίες στους κόλπους της ανώτερης στρατιωτικής και πολιτικής γραφειοκρατίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Υπάρχουν και ντοκουμέντα για αυτά στοιχεία. Άρχισαν να προβληματίζονται και να θεωρούν ότι εάν δεν γίνει κάτι, σταδιακά οι μη μουσουλμανικοί πληθυσμοί, πιο πολύ τους Έλληνες φοβόντουσαν και τους Αρμενίους, σταδιακά θα πάρουν την εξουσία και θα γίνει κάτι παρόμοιο με αυτό που έγινε μεταξύ της Ρωμαϊκής και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, όταν οι Έλληνες ανέμακτα πήραν την εξουσία από τους Ρωμαίους και έκαναν την Κωνσταντινούπολη πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Φοβήθηκαν λοιπόν ότι θα χάσουν την εξουσία. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα, υπάρχουν ξένοι ταξιδιώτες που ταξίδευαν εκείνη την εποχή και έχουν καταγράψει τα ταξίδια τους, αυτή την οικονομική άνθηση των Ελλήνων, όπου και Βίλ νομίζω έγραψε ότι στην περιοχή στη Σόκια, εκεί στον Μέανδρο, στην Έφορη Κοιλάδο, Μέανδρο ποταμού, οι δούλοι γίναν αφέντες και αφέντες δούλοι. Ότι οι Έλληνες σταδιακά, εποφελούμενοι από όσα είπα, αγόρασαν τη γη των μουσουλμάνων, έγιναν αυτοί αφέντες, και αυτή η κατάσταση λοιπόν άρχισε, αυτή η διαπίστωση άρχισε να αποτέλεσε το έναυσμα της ιδέας να εξαλείψουν τους μη μουσουλμανικούς πληθυσμούς ή μάλλον να αρπάξουν τον πλούτο, αλλά και όλες αυτές τις διαδικασίες από τα χέρια των μη μουσουλμανικών πληθυσμών. Είχαμε την πρώτη σφαγή των Αρμενίων το 1895 και στη συνέχεια αυτός ο προβληματισμός μεταφέρθηκε από τον Αβδούλ Χαμίτ, και αυτός είχε ως σχέδιο να κάνει γενοκτονία, να διαπράξει γενοκτονία εναντίον των Αρμενίων, των Ελλήνων και των Ασσυρίων, αλλά σταδιακά όταν μία κάστα γραφειοκρατών, κυρίως στρατιωτικών, άρχισε να θεωρεί, ήταν πλέον υπερχρεωμένη η Οθωμανική Αυτοκρατορία, είχε εγκατασταθεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο της εποχής σε κτίριο στην Κωνσταντινούπολη, ανέλαβε αποκλειστικά αυτοί οι ξένοι δηλαδή την αρμοδιότητα να εισπράττουν τους φόρους. Αυτό δημιούργησε τεράστια δυσαρέσκεια στους κόλπους της ανώτερης γραφειοκρατίας. Θεώρησαν υπεύθυνο γι' αυτά τον Αβδούλ Χαμίτ αλλά και τους γιαούριδες, χρησιμοποιώ τον όρο που χρησιμοποιούσαν αυτοί,
Και αυτό το κίνημα, αυτή η ομάδα σταδιακά εξελίχθηκε σε κίνημα και είναι το κίνημα των Νεοτούρκων που το 1908 στην ουσία σταδιακά από το 1908 μέχρι το 1912-13 πήρε την εξουσία από τον Σουλτάνο. Οι Νεότουρκοι λοιπόν στην αρχή ο Αβδουλχαμίτ, επειδή επαναλαμβάνω θεωρούσαν και αυτόν υπεύθυνο, ο Αβδουλχαμίτ συνέλαβε την ηγεσία των Νεοτούρκων, ένα μεγάλο κομμάτι διέφυγε στο Παρίσι και σε διάφορες πόλεις της Ελβετίας, επέστρεψαν και από το 1908 είχαν έδρα τους στην Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη έκαναν 4 συνέδρια από το 8 μέχρι το 11 και σε αυτά τα συνέδρια, επειδή είδαν, επαναλαμβάνω, ήταν η ανώτερη γραφειοκρατία, αντιστράτηγοι, υποστράτηγοι, συνταγματάρχες, αυτοί λοιπόν είδαν, αλλά και πολιτικοί γραφειοκράτες, είδαν ότι έρχεται το τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ότι θα χαθούν οι κτίσεις του αραβικού κόσμου αλλά και οι βαλκανικές κτίσεις και άρχισαν να οραματίζονται σε εισαγωγικά, γιατί το όραμα έχει μια θετικό πρόσημο, τη δημιουργία ενός κράτους στα εδάφη της Ανατολίας, περίπου εκεί που είναι σήμερα η Τουρκική Δημοκρατία, να οραματίζονται τη δημιουργία ενός κράτους το οποίο θα στηριζόταν σε 4 πυλώνες. Ένα κράτος, ένα έθνος, μια γλώσσα, μια θρησκεία. Όμως για να γίνει αυτό θα έπρεπε να εκαθαριστούν όλοι εκείνοι οι πληθυσμοί που δεν υπάρχουν σε αυτούς τους 4 πυλώνες, δεν εντάσσονται σε αυτούς τους 4 πυλώνες. Και έτσι, στην ουσία, συγκροτήθηκε το σχέδιο της γενοκτονίας. Διάφορα για την εμπλοκή των Γερμανών, αυτό ξέρετε λειτουργεί και ως πλυντήριο. Φταίνει οι Γερμανοί και δεν φταίνε, δεν είναι έτσι. Αποκλειστικά και με ψυχρό νου την γενοκτονία την σχεδίασαν οι Νεότουρκοι και ενεπλάκησαν στην υλοποίησή της οι Γερμανοί. Θα σας πω γιατί. Γίνονται οι Βαλκανικοί πόλεμοι, χάνουν τις βαλκανικές κτίσεις οι Οθωμανοί. Μετά τους Βαλκανικούς αμέσως η τριάδα των Νεοτούρκων, Ενβέρ, Ταλάτ και Τζεμάλα, παίρνουν την εξουσία και πλέον ασκούν αυτοί απολυταρχικά, αυτή η τριάδα ασκεί την εξουσία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τότε, επειδή όπως σας είπα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν ακολούθησε τα βήματα της Δύσης στον εξυγχρονισμό και των ενόπλων δυνάμεων, ζήτησαν από τη Γερμανία, με την οποία από τον Γουλιέρμο το Δεύτερο, από τον προηγούμενο αιώνα, Αβδουλχαμίτ, είχαν πραγματικά μια στρατηγική σχέση, ζήτησαν λοιπόν από τους Γερμανούς να φέρουν μια ομάδα στρατιωτικών και να αναλάβει τον εξυγχρονισμό του παρικμασμένου και αναξιόπιστου Οθωμανικού στρατού που είχε χάσει όλες τις μάχες. Έτσι ήρθε ο στρατηγός Λίμαν φον Σάντερς με ένα ολόκληρο επιτελείο Γερμανών, ο οποίος ανέλαβε την αρχιστρατηγία, δηλαδή ο επικεφαλής των δυνάμεων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας επί Νεοτούρκων ήταν ο Λίμαν φον Σάντερς. Τις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ο Λίμαν φον Σάντερς έκανε επιθεωρήσεις στα στρατεύματα σε όλη την Ανατολία, διαπίστωσε ο ίδιος αυτά που σας είπα, την διαφορά επίπεδου σε όλους τους τομείς του χριστιανικού πληθυσμού, εμπροκειμένου των Ελλήνων και των Αρμενίων, με αυτή των μουσουλμανικών πληθυσμών. Και τότε έπαιξε ρόλο η Γερμανία δια του Λίμαν φον Σάντερς, του συμβουλάτορα, δηλαδή πώς θα κάνουν τη γενοκτονία χωρίς να αφήνουν σημάδια. Και έτσι ξεκίνησε από το ματωμένο Πάσχα, από τους Θράκες, όχι μόνο στην Ανατολική Ρωμυρία και στην Ανατολική Θράκη. Ξεκίνησε η γενοκτονία από το 14 και περατώθηκε στην ουσία το 1923 με την ανταλλαγή των πληθυσμών, μέρος της γενοκτονίας ήταν και αυτό. Το τι ακριβώς έγινε και πώς έγινε η γενοκτονία τα έχετε ακούσει. Να σας πω μόνο ότι όταν έχασαν τις βαλκανικές κτίσεις, οι Νεότουρκοι με σχέδιο, έχει μεταφραστεί και ένα βιβλίο στα ελληνικά γι' αυτό, «Η μηχανική των εθνοτήτων», του Ντουντάρ. Έφεραν λοιπόν μουσουλμάνους πολλές φορές με τη βία από τη Βοσνία, την Αλβανία, το Κωσυφοπαίδιο, τα Σκόπια.
και όχι τη Βόρεια Μακεδονία φυσικά. Έφεραν λοιπόν, έφεραν μουσουλμάνους πολλές φορές και με τη βία, τους δηλητηρίασαν με την προπαγάνδα ότι χάνετε, χάσατε την πατρίδα σας επειδή ευθύνονται οι χριστιανοί, οι γιαούριδες, και άρχισαν να τους εγκαθιστούν στα σπίτια των Ελλήνων και υποχρέωναν τους Έλληνες, θα δεχτείτε μία οικογένεια μέσα στο σπίτι σας μέχρι να. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δημιούργησε ασφυκτικές καταστάσεις και έτσι έχουμε τους πρώτους εκπατρισμούς κυρίως από την Ανατολική Θράκη αλλά και από τις παράλληλες χώρες. Εγκατέστησαν τέτοιους μέχρι τη Σινόπη και τη Σαμσούντα και φυσικά στη θάλασσα του Μαρμαρά και στις παράλληλες χώρες του Αιγαίου. Στη συνέχεια έχουμε τους αναγκαστικούς εκτοπισμούς, αυτό που ο Νεπικίδης χαρακτήρισε Auschwitz εν ροή, τα αμελέτα μπουρού, την έλευση του Μουσταφά Κεμάλ το 1919. Αυτές είναι οι φάσεις, δεν χρειάζεται να τα πούμε όλα αυτά, επαναλαμβάνω, τα έχετε ακούσει και μπορείτε να διαβάσετε και αλλού. Ποιο είναι το περίεργο? Τέλη Οκτωβρίου του 1918, η Οθωμανική Αυτοκρατορία ιτάται και υπογράφει πάνω σε ένα θωρυκτό, αγγλικό, έχει σημασία αυτό, στο Μούδρο, υπογράφεται η Συνθήκη Ανακοχής του Μούδρου. Τότε η Οθωμανική Αυτοκρατορία δέχεται, η Τριάδα δηλαδή, να διαλυθούν οι Οθωμανικές στρατιές και να τεθεί η Κωνσταντινούπολη υπό τον έλεγχο των συμμαχικών δυνάμεων εμπροκειμένου της Αγγλίας. Την επομένη που ανέλαβαν οι Άγγλοι την ευθύνη διοίκησης της Κωνσταντινούπολης, οι Αρμένοι και όχι οι Έλληνες απέτησαν να συγκροτηθούν δικαστήρια εγκλημάτων πολέμου, στρατιωτικά δικαστήρια εγκλημάτων πολέμου και να δικαστούν οι υπεύθυνοι της γενοκτονίας των Αρμενίων, η οποία γνωρίζουμε ότι ξεκίνησε στις 24 Απριλίου του 2014, επειδή δεν είχαν κράτος, ήταν πιο εύκολο για να διαμαρτυρηθεί, ήταν πιο εύκολο για τους Αρμενίους, για τους Οθωμανούς να εξολοθρεύουν τους Αρμενίους. Οι Αρμένοι λοιπόν, όσοι είχαν απομείνει, απέτησαν από τους Άγγλους και αμέσως είχαμε τη συγκρότηση των δικαστηρίων. Τα δικαστήρια αυτά άρχισαν να δικάζουν στρατηγούς, νομάρχες, δημάρχους, διοικητές της στρατοχωροφυλακής, στελέχη ανώτερα κρατικά τα οποία συμμετείχαν στη γενοκτονία και οι Αρμένοι τα είχαν καταγραμμένα φυσικά. Μετά, όταν απαγχωνίστηκαν δύο, ένας δήμαρχος και ένας αξιωματικός της στρατοχωροφυλακής, τότε ο Μουσταφά Κεμάλ, ο οποίος ήδη είχε αναλάβει, είχε πάει στην Άγκυρα, βγήκε στη Σαμσούντα, πήγε στην Άγκυρα, έκανε εκεί, μετέφερε τη Βουλή την Οθωμανική στην μεγάλη εθνοσυνέλευση του μεγάλου τουρκικού έθνου στην Άγκυρα. Τότε λοιπόν ξεσήκωσε τον κόσμο εναντίον των Βρετανών, συνέλαβε και τρεις αξιωματικούς Βρετανούς, είπε θα τους δικάσω για κατασκοπία. Οι Άγγλοι μετέφεραν τα δικαστήρια στη Μάλτα, συνέχισαν εκεί τις δίκες και τελικώς έγινε μία συμφωνία του Κεμάλ με τους Άγγλους, σταμάτησαν τα δικαστήρια, απελευθερώθηκαν οι υπόδικοι, αυτοί που ήταν στο ειδόλιο του κατηγορουμένου, απελευθερώθηκαν και σταμάτησε αυτή η διαδικασία. Οι Αρμένοι δεν το έβαλαν κάτω. Δημιούργησαν, εκπαίδευσαν νέους, φενταΐ έτσι τους λένε, έκαναν έναν κατάλογο με 26 αξιωματούχους, ανάμεσα στους οποίους η Τριάδα, Ενβέρ Ταρά Τζεμάλ, και με σχέδιο κεντρικό έδωσαν εντολή να τους εξοντώσουν, να τους εκτελέσουν αφού οι Άγγλοι δεν έκαναν αυτό που έπρεπε. Ανέλαβαν αυτοί, πήραν το δρόμο στα χέρια τους, με άλλα λόγια. Και έτσι είχαμε την εκτέλεση των 25, τον 26, τον απαγχώνησε ο ίδιος ο Μουσταφά Κεμάλ γιατί τον θεώρησε του 1926, γιατί τον θεώρησε αντίπαλό του στη Σμύρνη. Οι Αρμένοι λοιπόν τελείωσαν αυτή την ιστορία. Απλά να πω ένα παράδειγμα, μια που έχουμε και δικηγόρο εδώ τον αντιδήμαρχο. Ο Τελχυριάν, ένας Αρμένιος φενταΐ, εκτέλεσε τον Ταλάντ στο Βερολίνο. Γιατί και τους τρεις τους φυγάδευσαν οι Γερμανοί με υποβρύχια, τους πήγαν, αν δεν κάνω λάθος, στην Οδυσσό και από εκεί ο Τελχυριάν συνελήφθη από τις γερμανικές αρχές, προσήχθη στο δικαστήριο, δικάστηκε και το δικαστήριο τον αθώωσε. Εγώ δεν ξέρω αν στα
νομικά, παγκόσμια νομικά χρονικά, υπάρχει περίπτωση ανθρώπου να σκοτώσει ψυχρό με αυτοδικία έναν άλλον και το δικαστήριο να τον αθωώσει, αναγνωρίζοντας ότι δεν έκανε ανθρωποκτονία και ότι λειτουργήσε υπό το βάρος της γενοκτονίας που είχε υποστεί η οικογένειά του αλλά και ένα ολόκληρο έθνος. Και στη συνέχεια οι Αρμένοι ήταν αυτοί οι οποίοι έκαναν μια άλλη στρατηγική. Το σχέδιο αυτό το ονόμασαν Νέμεσης, μάλιστα το δώσαν και ελληνική ονομασία. Νέμεσης σημαίνει απόδοση δικαιοσύνης. Στη συνέχεια έκαναν μια άλλη στρατηγική. Και η στρατηγική αυτή είχε τέσσερις φάσεις. Η πρώτη φάση ήταν η κοινοποίηση της γενοκτονίας στη διεθνή κοινότητα. Το να γίνει γνωστή δηλαδή η γενοκτονία στη διεθνή κοινότητα. Πάλεψαν χρόνια γι' αυτό, χωρίς να έχουν κράτος, στηριζόμενες στις κοινότητες που είχαν δημιουργήσει οι ξεριζωμένοι, οι κατατρεγμένοι Αρμένοι που όσοι μπόρεσαν να ξεφύγουν από το γιαταγάνι της γενοκτονίας είχαν σκορπιστεί στην Αργεντινή, στην Ουρουγουάη, στο Σαν Φρανσίσκο, στη Γαλλία. Αυτοί λοιπόν δούλεψαν πιο πολύ, προσπάθησαν να κάνουν γνωστό το θέμα της γενοκτονίας. Στη λογική αυτή λειτουργήσε και ο Ασάλα, ο λεγόμενος αρμενικός απελευθερωτικός στρατός, αν και εκεί υπάρχουν κάποιες διαφορετικές απόψεις. Σε πάση περιπτώσει και οι εκτελέσεις του Ασάλα εκτέλεσαν 48 Τούρκους διπλωμάτες και μερικούς στρατιωτικούς ακολούθους, εντάχθηκαν σε αυτή την πρώτη φάση. Δηλαδή με κάθε εκτέλεση να γίνεται γνωστό ή βομβιστικές ενέργειες, να γίνεται γνωστό το θέμα της γενοκτονίας. Η δεύτερη φάση είναι οι αναγνωρίσεις. Οι αναγνωρίσεις λοιπόν ξεκίνησαν. Ξεκίνησαν, δεν κάνω λάθος, πρώτη η Ουρουγουάη, γιατί εκεί έχουν μια πολύ ισχυρή αρμενική κοινότητα. Παρεμπιπτόντως, ακριβώς επειδή η Ουρουγουάη αναγνώρισε τρεις φορές τη γενοκτονία, και λέω τρεις φορές γιατί κάθε φορά υπήρχε μια ποιοτική αναβάθμιση. Δηλαδή γεννούσε η αναγνώριση και νομικά δικαιώματα στους Αρμενίους να διεκδικήσουν από την τουρκική δημοκρατία τα δικαιώματά τους και αναφέρομαι σε αστικού χαρακτήρα δικαιώματα. Προχθές πήγε στις 24, είχε το θράσος. Αυτό είχε να κάνει με τον τίτλο «Οι γενοκτονίες που έρχονται». Είχε το θράσος του Σαββούσοκλου να εγγενιάσει εκεί την πρεσβεία στην Ουρουγουάη. Διαμαρτυρήθηκαν οι Αρμένοι και μέσα από το θωρακισμένο αυτοκίνητό του τους χαιρέτησε, δεν θέλω να το κάνω με το χέρι μου, τους χαιρέτησε με τον χαιρετισμό των γκρίζων λύκων. Δηλαδή, που είναι το εργαλείο, το σύγχρονο εργαλείο της γενοκτονίας σήμερα. Για να δούμε πού βρισκόμαστε. Εν πάση περιπτώσει, 31 ή 32 χώρες έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία. Είπαμε ότι επειδή είναι, η υπόθεση γενοκτονίας είναι ιερή, εδώ δεν χωράει ούτε ο κομματισμός, ούτε ιδεοληψίες, ούτε ιδεολογικές προσεγγίσεις, ούτε άλλα ζητήματα. Όμως είμαστε υποχρεωμένοι να το πούμε. Η αναγνώριση πέρυσι από τον Τζο Μπάιντεν, και επειδή παρακολουθώ το θέμα από το 1991, όλοι οι Αμερικανοί πρόεδροι προεκλογικά, επειδή δούλευε το αρμενικό λόμπι και στους δύο υποψηφίους, είχαν χωριστεί και είχαν ισοδύναμη επιρροή και στον ένα, όποιος εκλεγεί τουλάχιστον, και οι δύο υποψήφοι υποσχόντουσαν στους Αρμενίους ότι θα αναγνωρίσουν τη γενοκτονία. Όλοι τους πριν του Ρόναντ Ρίγκαν δεν υλοποίησαν τις προεκλογικές υποσχέσεις. Ο Ρόναντ Ρίγκαν το 82 νομίζω είπε, δεν υπέγραψε το proclamation, τη διακήρυξη, είπε ότι ανέφερε τη λέξη γενοκτονία. Και αν δεν κάνω λάθος, την ίδια μέρα δέχτηκε αφόρητες πιέσεις από το State Department και το πήρε πίσω. Ο μόνος πρόεδρος, επειδή αυτό το βοήθησε και η συγκυρία σε αυτό, που τόλμησε να αναγνωρίσει τη γενοκτονία ήταν ο Τζο Μπάιντεν. Και αυτό πέρυσι, επειδή ο Ερντογάν είχε τη φωλιά του λερωμένη, είχε στηρίξει τον Τραμπ, είχε κάνει και άλλα η Τουρκία και ήταν στριμωγμένη στη γωνία, η Τουρκία δεν αντέδρασε πέρυσι. Ήτανε πολύ χλιαρές αντιδράσεις. Φέτος όμως, επειδή επανέλαβε στις 24 Απριλίου τη λέξη γενοκτονία, είχαμε μια υβριστικότατη δήλωση από τον επικεφαλής σύμβολο του Ερντογάν, τον Ιμπραήμ Καλίν, εναντίον της Αμερικής. Τους είπε «Βάρβαρους, γενοκτόνους, σφαγείς, έχετε εισβάλει και έχετε διαλύσει πόσες χώρες, άσχετα με το αν αυτό έχει μια βάση και μια δόση αλήθειας». Αυτό υπερβαίνει
τα διπλωματικά ιωθώτα και τα εσκαμμένα, αυτή η αναφορά που δείχνει πόσο σημαντική είναι η διεθνοποίηση και η αναγνώριση γενοκτονίας, ιδιαίτερα από μεγάλες χώρες. Και ο Ερντογάν τον είπε στην ουσία ότι δεν ξέρεις ιστορία και καλύτερα να μην μιλάς, είπε στον Biden. Είμαστε λοιπόν στη δεύτερη φάση. Η τρίτη φάση είναι η αναγνώριση της γενοκτονίας από τα ξένα κοινοβούλια να πάρει τέτοια χαρακτηριστικά ούτως ώστε να δίνει το δικαίωμα στους Αρμενίους, στους απογόνους των γενοκτονηθέντων των οποίων έχει δημεθεί η ακίνητη και κινητή περιουσία, να δίνει τα δικαιώματα να κάνουν αστικές αγωγές στο κράτος το οποίο κατοικούν και αυτό το κράτος εν ονόματι των εναγόντων να απαιτεί από την Τουρκία την απόδοση των αποζημιώσεων. Άρα η τέταρτη φάση είναι οι αποζημιώσεις. Η τρίτη φάση. Η τέταρτη φάση είναι η διεκδίκηση εδαφών. Και αυτό γιατί το λέω. Αυτή τη στρατηγική, επαναλαμβάνω, εκτιμούν οι Τούρκοι. Από τουρκικά χαρτιά την έχω δει ότι αυτή είναι η στρατηγική των Αρμενίων και νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό. Ότι αν τελικώς 500.000 Αρμένοι ζητήσουν πίσω την ακίνητη περιουσία τους, ότι αυτή αν συνενωθεί είναι στην ουσία διεκδίκηση εδαφών. Ενώ λοιπόν έχουμε αυτή τη στρατηγική και στην πρώτη φάση της, ας πούμε, της δικαίωσης ή της αυτοδικίας των Αρμενίων με το σχέδιο Νέμεσης και στο δεύτερο το σχέδιο που σας είπα, οι Έλληνες δεν απαιτήσαμε τότε να συμπεριληφθούν και η σφαγή του ελληνισμού στα στρατιωτικά δικαστήρια. Σημειωτέων ότι το ένταλμα σύλληψης εναντίον του Τοπάλ Οσμάν και 162 συμμοριτών του εκδόθηκε κατόπιν μήνυσης των Αρμενίων και πάλι. Ο εισαγγελέας Κωνσταντινούπολης εξέδωσε το ένταλμα σύλληψης, το οποίο το ακύρωσε ο Μουσταφά Κεμάλ όταν μόλις βγήκε στη Σαμσούντα όταν τον συνάντησε. Εμείς λοιπόν ακολουθήσαμε μια άλλη στρατηγική, το ελληνικό κράτος, δεν έχει σημασία για ποιο λόγο. Πάντως, στην συνθήκη των Σεβρών κατόρθωσε η ελληνική διπλωματία και έβαλε το θέμα της γενοκτονίας. Έβαλε δηλαδή άρθρο στο οποίο αναφέρονται οι σφαγές του τουρκικού κράτους, του παρακράτους και των παραστατικών οργανώσεων. Που αυτό θα αποτελούσε μια βάση στη συνέχεια, αν εφαρμοζόταν η συνθήκη των Σεβρών, θα αποτελούσε μια βάση για διεκδικήσεις και σε ατομικό αστικού χαρακτήρα, αλλά και από το ελληνικό κράτος απέναντι σε ό,τι είχε απομείνει από την Τουρκία. Όταν όμως ιτηθήκαν, όταν ακολούθησε η ΙΤΑ, η Μικρασιατική Καταστροφή, και πήγαμε στη Λοζάνη, τι είναι η Λοζάνη, τι ήταν η Λοζάνη. Η Λοζάνη ήταν στην ουσία ένα συνέδριο για να υπογραφεί η συνθήκη ειρήνης μεταξύ της Αντάν και της Τουρκίας. Δηλαδή, οι νικητές με την ιτημένη Τουρκία. Όμως, σε αυτό το τραπέζι, η ιτημένη Τουρκία ήταν νικήτρια επί των Ελλήνων. Γιατί ιτηθήκαμε στη Μικρασιατική Καταστροφή. Το τι έγινε στη Μικρασιατική Καταστροφή, επειδή είναι και τα 100 χρόνια, ένα πράγμα μόνο θα σας πω. Είδαμε έκπληξη, εκδόθηκε ένα βιβλίο. Ο φρούραρχος της Κωνσταντινούπολης τότε έδωσε βίζα στο Μουσταφά Κεμάλ για να πάει στη Σαμσούντα. Τη βίζα την έδωσε σχεδόν την ίδια μέρα που οι Άγγλοι έδωσαν την άδεια στον Βενιζέλο να στείλει στρατό στη Σμύρνη. Οι Τούρκοι έχουν μια παροιμία που λένε στο λαγό φύγε και στο κυνηγόσκελο πιάστον. Δηλαδή μου θυμίζει αυτή η ιστορία, αυτή την παροιμία. Ότι είπαν στους Έλληνες βγείτε στη Σμύρνη και την ίδια στιγμή είπαν στο Μουσταφά Κεμάλ, του δώσαν βίζα, έχω μάλιστα και την βίζα, επακριβώς την φωτοτυπία της βίζας που δόθηκε, βγες στην Σαμσούντα. Μάλιστα στη Σαμσούντα τον υποδέχθηκε ο διοικητής ενός τάγματος με το τάγμα του, αγγλικού, και του είπε στις διαταγές σας. Και έτσι είχαμε την τραγωδία της μικρασιατικής καταστροφής, στη συνθήκη της Λοζάνης, όπου αντί να μπουν οι σφαγές που υπέστησαν οι Έλληνες, Θράκες, Μικρασιάτες και Πόντιοι, οι Τούρκοι κατόρθωσαν και έβαλαν αυτοί, το είδατε στην δήλωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών μετά τις δηλώσεις των Ελλήνων,
αλλά και στη δήλωση του ΑΚΑΡ, μα λέει, οι Έλληνες κάνανε εγκλήματα όταν εισέβαλαν στη Μικρά Ασία και αυτά υπάρχουν και στη συνθήκη της Λοζάνης. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, το γεγονός ότι μας υποχρέωσαν ως ηττημένους να βάλουν αυτοί, ότι εμείς στην ουσία διαπράξαμε εγκλήματα πολέμου και όχι οι πραγματικοί δράστες, αυτό δημιούργησε και ένα, αν θέλετε, και ένα δόγμα στο ελληνικό κράτος και στις ελληνικές κυβερνήσεις για το πώς θα χειριστούν από τούδη και στο εξής το θέμα της γενοκτονίας. Στην ουσία, με αυτήν την αποδοχή της διπλωματικής αντιπροσωπείας να μπει αυτό το άρθρο στη συνθήκη της Λοζάνης, αφαιρέθηκε από τους απογόνους ή από τους επιζήσαντες από τη γενοκτονία, Θράκες, Μικρασιάτες και Πόντιος, αφαιρέθηκε το λεγόμενο δικαίωμα στη μνήμη. Και από το 23 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 80 είχαμε στην ουσία τη σιωπηρή γενοκτονία. Δεν μιλούσε κανένας. Χαρακτηριστικό είναι, ο Κώστας Φωτιάδης έχει και όλα τα στοιχεία και εγώ τα έχω κάπου, ότι το 24, όταν οι κεφαλές των προσφύγων στην Αθήνα επιχείρησαν να κάνουν το πρώτο μνημόσυνο στην Μητρόπολη των Αθηνών, μπήκε η αστυνομία μέσα στην Μητρόπολη, αναποδογύρισε και τα κόλληβα και δεν τους επέτρεψε να κάνουν το μνημόσυνο, συνέλαβε τους προτέτειους, τους πήραν και στο τμήμα και αποδείχθηκε ότι η Τουρκία έκανε διάβημα στο ελληνικό κράτος. Τι είναι αυτά που κάνετε, εσείς θέλετε να ξαναρχίσετε τις διεκδικήσεις? Και έτσι τότε το ελληνικό κράτος έδειξε στους Πόντιους, στους Μικρασιάτες και τους Θρακιώτες, τέρμα, δεν θα ξαναμιλήσετε για τη γενοκτονία, δεν θα τραγουδήσετε, δεν θα γράψετε, δεν θα μιλήσετε, δεν θα διεκδικήσετε. Και τότε μας αφαιρέθηκε, επαναλαμβάνω, το δικαίωμα στη μνήμη. Αυτή η ιστορία μπορώ να πω ότι έσπασε από τον Πολυχρόνιο Ενεπικίδη, δεκαετία του 60, ο Πολυχρόνιος Ενεπικίδης, κορυφαίος ιστορικός παγκόσμιας φήμης στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, ήταν αυτός που έψαξε τα γερμανικά αρχεία, τα αυστριακά αρχεία και έγραψε ένα βιβλίο με 60 σελίδες, το οποίο εξέδωσε ο Σύλλογος Αγωνάθηκων Κομμουνιστών στην Αθήνα. Και αυτός μίλησε για πρώτη φορά για γενοκτονία. Ένας άνθρωπος, επαναλαμβάνω, με βαρύτητα εκεί επιρροή από το εξωτερικό, και γι' αυτό γράφτηκε αυτό το βιβλίο. Εκτιμώ ότι από αυτόν πήρε θάρρος και ο Λαμψίδης έγραψε τον Τοπάλος Μαν και πιο μετά ακολούθησε ο Ψαθάς. Αυτές ήταν οι σπίθες που άρχισαν σταδιακά να δίνουν τη δυνατότητα, το έναυσμα σε διάφορες ομάδες, κυρίως ποντίων, γιατί αυτοί έγραψαν πρώτοι, να αρχίσουν να διεκδικούν. Ξεκίνησε, ας πούμε, τη λέξη η ριζοσπαστικοποίηση σε ορισμένους συλλόγους αλλά και συλλογικότητες. Για να φτάσουμε το 1994, έχω μαρτυρίες προσωπικές βουλευτών ότι στην ουσία συνωμοτικά πήγαν το νόμο για να πάρουν από τον Πανδρέου το OK, διότι όποτε ξεκίνησαν και το 90 και το 91, πάντα κάποιοι ειδοποιούσαν την τουρκική πρεσβεία, η τουρκική πρεσβεία παρενέβαινε στην κυβέρνηση και πάγωνε το θέμα. Συνωμοτικά, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από τα Γρεβενά είναι μάρτυρας. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, ένα πόντο. Είναι μάρτυρας, αυτός μου είπε πώς ακριβώς φτάσαμε στην. Εν πάση περιπτώσει, το 1994 το πολιτικό σύστημα βρήκε το θάρρος και όλα αυτά από την πρωτοβουλία 14 ανθρώπων, νομίζω. Δεν πέφτει τίποτα από τον ουρανό. Κάποια πρωτοβουλία βεριωτών, κάποιοι όταν είναι σε σωστή βάση τέτοιες πρωτοβουλίες, νομίζω ότι έχουν αποτελέσματα. Τέλος πάντων, είχαμε την αναγνώριση και 4 χρόνια μετά την αναγνώριση της γενοκτονίας των Μικρασιατών. Αυτό ήταν και για πρώτη φορά, δεν έχει ξαναγίνει στο Κοινοβούλιο, όλα τα κόμματα, ακόμα και του ΚΚΕ που επί τη βάση αρχής διαφοροποιεί την θέση του σε τέτοια ζητήματα, σε αυτό το θέμα συνένεσε, ψήφισαν όλα τα κόμματα και τη μία και την άλλη απόφαση της Βουλής. Όμως σε πρακτικό επίπεδο το ελληνικό κράτος συνέχισε να είναι φοβικό απέναντι στην Τουρκία για να καταστήσει το ζήτημα της διεθνοποίησης της γενοκτονίας εθνικό ζήτημα και να το βάλει και στην ατζέντα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.
είπαμε ότι πολιτική δεν κάνουμε, ούτε κομματική ούτε ιδεολογική με αυτά τα ζητήματα, αλλά οφείλουμε να πούμε, όπως είπα, ότι ο Παπανδρέου είχε το θάρρος και άνοιξε το δρόμο. Το 2019 έγινε ένα διεθνές συνέδριο στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου των Αθηνών. Και εκεί, εγώ ομολογώ προς μεγάλη μου έκπληξη, ήρθε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και εκφώνησε έναν λόγο που ήταν πραγματικά και αυτός απρόσμενος, περιεκτικός και διεκδικητικός. Και με υποσχέσεις είπε, θα είμαστε κοντά σας στη διεκδίκηση της διεθνοποίησης. Αυτό λοιπόν δημιούργησε πολλές αντιδράσεις φυσικά στην Τουρκία. Έκτοτε άρχισε και ο Υπουργός Εξωτερικών και φέτος και πέρυσι είδαμε από το εκεί που δεν είχαμε δικαίωμα στη μνήμη, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Εξωτερικών και όλα τα κόμματα έκαναν πολύ περιεκτικές δηλώσεις για το ζήτημα της γενοκτονίας. Τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων πάμε καλά. Αλλά και είδαμε φυσικά τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Όμως πραγματικά υπάρχουν πολλά προβλήματα και στη διπλωματική υπηρεσία. Αρκεί να σας πω ότι όταν ήταν να ψηφιστεί το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο και στο πολιτικό σύστημα, ξέρετε, δεν είναι ένα κόμμα. Είναι σχολή σκέψης που υπάρχει σε διάφορα κόμματα. Αρκεί να σας πω ότι όταν ήταν να ψηφιστεί το αντιρατσιστικό και όταν με πρωτοβουλία κάποιων προσώπων πάλι, ατόμων, είτε πολιτικών αλλά είτε και πολιτών, κατορθώσαμε να σπάσουμε την άρνηση και να μπει η ποινικοποίηση της άρνησης της γενοκτονίας και των γενοκτονιών που έχουν ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί είχαν βάλει έναν άλλο όρο, μόνο όσοι έχουν αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ. Άρα στην ουσία πηγαίναμε στην ακύρωση της γενοκτονίας στην πράξη. Αν μπορεί να το αμφισβητεί ο καθένας, ακυρώνεται. Εκεί λοιπόν κατορθώσαμε, βάλαμε το άρθρο προτού ψηφιστεί. Κάποιος διέρεσε, διότι αυτά ήταν από τα στράγη στο μυστικό, για να μην έχουμε τα παρατράγουδα, διέρευσε σε βουλευτή ενός κόμματος, σε μία γυναίκα βουλευτή ενός κόμματος. Αυτή το έδωσε, το άλλο όνομα το λέω γιατί δημοσιοποιήθηκε, στην κυρία Ρεκούση. Η κυρία Ρεκούση ήταν στη Δημάρ τότε. Έστειλε ένα email στο ΣΥΡΙΖΑ και ζητούσε από το ΣΥΡΙΖΑ να αντιδράσουν για να μην μπει αυτό το άρθρο και δημιουργήσει προβλήματα στην ελληνοτουρκική προσέγγιση και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τότε κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ Πατριώτης το έδωσε στη Real, νομίζω, δημοσιοποιήθηκε, έσπασε αυτό το μέτωπο αυτής της άρνησης. Πάντως, μία βουλευτής ενημέρωσε την τουρκική πρεσβεία να πάρει μέτρα και να κάνει διάβημα στην ελληνική κυβέρνηση για να μην περάσει αυτό το άρθρο. Τι θέλω να πω? Ότι ναι, φτάσαμε στο σημείο που σας είπα σήμερα, ότι όλα τα κόμματα και όλη η ιεραρχία του κράτους τη 19η Μαΐου και τη 14η Σεπτεμβρίου κάνουν δηλώσεις, είναι ένα βήμα αυτό, αλλά μένουν να γίνουν ακόμα πολλά βήματα. Τι είναι η γενοκτονία λοιπόν? Τι είναι η διεκδίκηση της γενοκτονίας? Καταρχάς υπάρχει ένα ζήτημα. Μία γενοκτονία έγινε στη Μικρά Ασία. Ένας είναι ο δράστης και ένα είναι το θύμα. Ο δράστης ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία Νεότουρκη και Κεμαλική, το θύμα ήταν η μη μουσουλμανική πληθυσμοί. Δεν έκαναν τρία ξεχωριστά σχέδια για τους Αρμενίους, τους Ασσύριους και τους Έλληνες. Ένα σχέδιο έκαναν. Πολλό δε μάλλον δεν έκαναν τρία ξεχωριστά σχέδια για τους Έλληνες, για τους Πόντιους, τους Μικρασιάτες και τους Θράκες. Αντιλαμβάνομαι τη σκοπιμότητα. Υπάρχουν ζητήματα και ένα από αυτά είναι η αναφορά στη συνθήκη της Λοζάνης, τα εγκλήματα του ελληνικού στρατού. Γι' αυτό διαχωρίστηκε η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, γιατί εκεί δεν ήταν ο ελληνικός στρατός. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει μια γενική στρατηγική. Μια γενοκτονία, μια στρατηγική λοιπόν των Αρμενίων, των Ασσυρίων και των Ελλήνων. Πρέπει να έχουμε μια κοινή στρατηγική διεκδίκηση σε διεθνές επίπεδο, διότι αλλιώς ανοίγουν οι πόρτες και αλλιώς πείθεις τα ότα των ακουόντων στις βουλές και στις κυβερνήσεις, όταν είναι τρία έθνη γενοκτονημένα
Και αλλιώς όταν ανοίγει ξεχωριστά ο ένας την πόρτα, ξεχωριστά ο άλλος και μετά έρχεται η σειρά μας, μπαίνουν οι πόντοι, βγαίνουν οι πόντοι, μπαίνουν οι κρασιάτες και αύριο ίσως οι Θρακιώτες. Αντιλαμβάνομαι, επαναλαμβάνω, τις σκοπιμότητες. Προς Θεού δεν θα πρέπει να αρχίσουμε να λέμε ότι κακός ο γέγονεν καλός γέγονεν, εννοώ με τις δύο ημερομηνίες και ενδεχομένως με τους Θρακιώτες είδα φέτος κατέβηκαν διεκδικητικά, ζητούν και αυτοί αναγνώριση, αλλά πρέπει να βρούμε μέσα από το διάλογο να εξεταστούν και να αναλυθούν όλοι οι παράγοντες που υπάρχουν, όλοι οι παράμετροι και να γίνει λοιπόν, είπαμε, μια γενοκτονία, μια ενιαία στρατηγική με τις άλλες εθνότητες και ενιαία στρατηγική στο εσωτερικό. Τώρα, επαναλαμβάνω, υπάρχουν αρκετά προβλήματα σε διπλωματικό επίπεδο. Παρότι η ελληνική κυβέρνηση σας είπα ότι μας υποσχέθηκε, βλέπουμε ότι δεν περνάει αυτό. Ήδη οι διπλωματικές αντιπροσωπείες σταδιακά αρχίζουν και παρίστανται όταν κάνονται ελληνικές κοινότητες στο εξωτερικό. Οι Έλληνες διπλωμάτες παρίστανται, μερικοί μάλιστα βγάζουν και λόγο. Όμως, μέχρι στιγμής δεν είδαμε το ζήτημα της γενοκτονίας να μπαίνει στην ατζέντα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή να μπαίνει στις επίσημες συνομιλίες. Όταν λέω στην ατζέντα, τι εννοώ? Όταν είναι, προγραμματίζεται να γίνει μια συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών, των Πρωθυπουργών, του Προέδρου και του Πρωθυπουργού εννοώ, προηγείται η συγκρότηση της ατζέντας. Γίνονται διαβουλεύσεις με τις διπλωμάτες των δύο χωρών και λένε θα συζητήσουμε αυτά τα 10 πράγματα. Μια φορά, θα το πω και αυτό, ο μόνος που τόλμησε να βάλει ζήτημα δια της πλαγίας ήταν ο Θεόδωρος Πάγκαλος, όταν είπε, έβαλε στην ατζέντα και το δέχτηκαν οι Τούρκοι, να γίνει προξενείο στην Τραπεζούντα. Αυτό κατά κάποιο τρόπο αγγίζει το θέμα της γενοκτονίας. Στη συνέχεια και ο Γιώργος Παπανδρέου, έκπληξη για μένα, το έβαλε και αυτό στις επόμενες συζητήσεις και μετά χάθηκε αυτό το πράγμα. Άρα δεν έχει μπει το θέμα της γενοκτονίας στην ατζέντα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Γιατί είναι πολύ σημαντικό ζήτημα σε αυτή την περίοδο, επαναλαμβάνω, που έχουμε το νέο ψυχρό πόλεμο, έχουμε τα μέτωπα στην Ουκρανία και έχουμε τις εντυνόμενες διεκδικήσεις και προκλήσεις και διεκδικήσεις από πλευράς της Τουρκίας. Πρώτον, δεν χρειάζεται να είσαι και αναλυτής ούτε φωστήρας, βλέπεις πώς αντέδρασε η Τουρκία στην αναγνώριση της γενοκτονίας από την Αμερική. Για να αντιδράσει σημαίνει ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θέτει σε κίνδυνο τις διπλωματικές σχέσεις με μια χώρα. Δεύτερον, όποια χώρα αναγνωρίζει τη γενοκτονία, η Τουρκία αποσύρει τον πρέσβη της από αυτή τη χώρα. Και αυτό είναι δηλωτικό, το πόσο μεγάλη σημασία δίνει η Τουρκία στην αναγνώριση. Τι σημαίνει λοιπόν, τι σημαίνουν οι αναγνωρίσεις και γεωπολιτικά και πολιτικά? Ξέρετε, εάν αρχίσει αυτός ο κύκλος των αναγνωρίσεων να επεκτείνεται, όσο επεκτείνεται, 32 είναι για τους Αρμένιους, αν αρχίσουμε, εμείς έχουμε 3-4 χώρες που μας αναγνώρισαν, αν αρχίσει λοιπόν αυτός ο κύκλος να επεκτείνεται, αντιπαράλληλα να θεωρήσετε ότι ότι υπάρχει μια φιλιά που περισφύγει την Τουρκία. Όσο απλώνεται ο κύκλος, τόσο κλείνει η φιλιά. Και αυτό τι σημαίνει? Ξέρετε, η Τουρκία, η γενοκτονία έχει τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση είναι ο σχεδιασμός, σας είπα, τον έκαναν στη Θεσσαλονίκη. Η δεύτερη φάση είναι η υλοποίηση και η τρίτη φάση είναι η άρνηση και η αποσιώπησή της. Η Τουρκία λοιπόν, αν διαβάσει τις ανακοινώσεις, νιώθει δικαιωμένη. Δηλαδή, εσείς μας κάνατε, εμείς δεν κάναμε τίποτα, αμυνθήκαμε. Δηλαδή, είμαστε τώρα στη φάση της άρνησης. Άρα δεν έχει τελειώσει η γενοκτονία, συνεχίζεται. Είναι η τρίτη φάση της γενοκτονίας. Όταν λοιπόν αρχίσουν οι αναγνωρίσεις από μεγάλες χώρες και επεκταθούν, και όσο επεκτείνονται οι αναγνωρίσεις τόσο κλείνει η φιλιά, να πω επίσης ότι έχουμε συμμάχους και στο εσωτερικό της Τουρκίας. Πριν σκληρύνει τη στάση του Ερντογάν, είχαμε μέχρι και 100.000 ανθρώπους στην Κωνσταντινούπολη τις 24 Απριλίου να διαδηλώνουν και να ζητούν από την κυβέρνηση να αναγνωρίσει την γενοκτονία των Αρμενίων. Και δεν είναι όλοι οι Αρμένοι αυτοί. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα στην Τουρκία
οι οποίοι θέλουν να, φύγει το στίγμα του γενοκτόνου από πάνω τους. Άρα, αν έχουμε, επαναλαμβάνω, τη διεθνή κοινότητα με το μέρος μας και κατορθώσουμε με διάλογο που μπορούμε να τον κάνουμε, το διαδίκτυο κάνει τα πάντα αυτή τη στιγμή, να έχουμε και συμμάχους στο εσωτερικό της Τουρκίας, θα γίνει το εξής. Σήμερα η Τουρκία νιώθει δικαιωμένη και ξέρετε όταν εδώ δικηγόρε, αντιδήμαρχε, όταν ένας εγκληματίας νιώθει αθώος, τότε είναι έτοιμος να κάνει την επόμενη γενοκτονία που βάλατε στον τίτλο. Και η επόμενη γενοκτονία είναι σε εξέλιξη. Η γαλάζια πατρίδα, η εισβολή στην Αμόχωστο, η εισβολή στο Αφρίν, στον Κύρεσπι, στο Βόρειο Ιράκ, είναι συνέχιση της γενοκτονίας. Η γαλάζια πατρίδα, επαναλαμβάνω, είναι μια βελούδινη γενοκτονία. Άρα, εάν αρχίσουν, επαναλαμβάνω, οι διεθνοποίηση, οι αναγνωρίσεις από ξένα κράτη και ξένες κυβερνήσεις και ξένα κοινοβούλια, και αν αρχίσει να σφίγγει ο κλοιός, τότε η Τουρκία που νιώθει δικαιωμένη, γιατί της πέρασε η άρνηση, από επιτιθέμενη χώρα θα μετατραπεί σε χώρα που αμήνεται και απολογείται. Και ξέρετε, ο απολογούμενος δεν μπορεί να ασκήσει επιθετική πολιτική. Πιστεύω ακράδαντα, επαναλαμβάνω, πιστεύω ακράδαντα, ότι το ζήτημα της γενοκτονίας, πέρα της ηθικής δικαίωσης και της, είναι βαθύτατα πολιτικό και στην ουσία βοηθάει ακόμα την εθνική ασφάλεια και την εθνική άμυνα της χώρας, χωρίς Μπελαρά, χωρίς Ραφάλ και χωρίς δισεκατομμύρια. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να τα παίρνουμε αυτά, αλλά εάν αφαιρέσουμε από την Τουρκία το ηθικό πλεονέκτημα που θεωρεί ότι έχει και γι' αυτό επιτίθεται, και από επιτιθέμενη την καταστήσουμε μία απολογούμενη και αμυνόμενη χώρα, τότε στην ουσία θα έχουμε ενισχύσει και την εθνική μας άμυνα. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι, ξέρετε, χθες ήμουνα στην Πάφο. Εκεί στην Πάφο έχουν πάει 8.000, είχαν 25.000 ήταν από την Τζάλκα. Είναι 32 τουρκόφωνα χωριά τα περισσότερα, τα 28 τουρκόφωνα, τα 4 ελληνόφωνα. Στη Γεωργία ήταν εκεί από το 1828 μετά την συμφωνία της Αδριανοπόλεως, πήγαν εκεί και βρήκαν καταφύγιο μετά την κατάρρευση στην Πάφο, στην Κύπρο. Εκεί λοιπόν έγινε μια εκδήλωση, είχε 1000 άτομα, οι άνθρωποι διψούν για αυτή την ιστορία. Οι μισοί ήταν από την Πόντι, από την Τζάλκα, και οι μισοί ήταν παφίτες. Και θεώρησαν και αυτοί ότι το ζήτημα της γενοκτονίας τους αφορά. Τι θέλω να πω. Το ζήτημα της γενοκτονίας δεν αφορά μόνο τους Πόντιους. Και είναι μεγάλο λάθος αυτό. Το ζήτημα της γενοκτονίας, ακριβώς επειδή είναι και ζήτημα εθνικής ασφάλειας και εθνικής άμυνας, αφορά και τους Έλληνες από τα Ιόνια νησιά και τους Κρητικούς και τους Κύπριους, όπως σας είπα, τους Δωδεκανήσιους, τους Νησιώτες, τους Μωραΐτες, τους Θεσσαλούς, τους Ρουμπελιώτες, τους Μακεδόνες, τους πραγματικούς Μακεδόνες και τους Θρακιώτες. Γι' αυτό έχουμε υποχρέωση οι σύλλογοι, οι ομάδες, οι πρωτοβουλίες πολιτών. Έχουμε υποχρέωση, γιατί ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Έχει πέσει και θύμα παραπληροφόρησης. Έχουμε υποχρέωση αυτή τη διάσταση να την καταστήσουμε σαφή και γνωστή, να την κοινοποιήσουμε σε όλους τους Έλληνες, ανεξαρτήτως της καταγωγής, και θα έλεγα ένα ζήτημα και της πολιτισμένης ανθρωπότητας. Γι' αυτό θεωρώ ότι ο αγώνας για τη διεθνοποίηση της γενοκτονίας είναι πρώτα απ' όλα ένα ζήτημα ηθικής δικαίωσης των ανθρώπων που χάθηκαν άδικα, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα, από μια αγγλική λέξη, ένα project ειρήνης. Μόνον τότε μπορούμε να προσδοκούμε ότι θα έχουμε με την Τουρκία κανονικές σχέσεις γειτονικών χωρών, και μόνο τότε, όταν η Τουρκία υποχρεωθεί να αναγνωρίσει, θα έχουμε πραγματική ειρήνη στην περιοχή μας. Ευχαριστώ πολύ.